Χρυσαφικά αφαίρεσαν την Τρίτη από το σπίτι μιας 56χρονης στην Καβάλα δύο άγνωστοι δράστες. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, οι δύο δράστες, εκ των οποίων ο ένας φορούσε κουκούλα, προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους ανθοπολίου για να μπουν στο σπίτι της 56χρονης γυναίκας. Εκεί, με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν διάφορα χρυσαφικά και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Έγινε χθες το πρωί 10 η ώρα, όταν επί της Εάντος και Ομονίας, όταν δύο άγνωστα άτομα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους Ανθοπολίου, έπεισαν μία 56χρονη, η οποία διέμενε μόνη της, να ανοίξει την πόρτα. Συνέχεια μπήκαν μέσα, την φόρεσαν κουκούλα, την παθούσα, και στη συνέχεια, αφού την έδεσαν με ταινία, μια πλαστική ταινία, τα χέρια της, έψαξαν όλους τους χώρους της οικίας και αφαίρεσαν διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας πάνω από 5.000, όπως μας δήλωσε, καθώς και 20 χρυσές λίρες Αγγλίας. Ασκήθηκε βία στη γυναίκα? Δεν ασκήθηκε, όχι βία, δεν είχαν όπλα. Πιστεύουμε ότι η ληστεία αυτά είναι στοχευμένη, γνώριζαν οι δράστες πρόσωπα και πράγματα. Φορούσανε κουκούλα, έχει δει τα χαρακτηριστικά? Ο ένας από τους δύο είχε την ανθοδέσμη, κάλυπτε το πρόσωπό του με την ανθοδέσμη και με την γλάστρα, και ο δεύτερος φόρεσε κουκούλα, με το άνοιγμα της πόρτας φόρεσε κουκούλα. Έχουμε κάποια στοιχεία για το... Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου του ενός, την προανάκριση την έχει το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας και κάνει την ανάκριση, την προανάκριση. Ναι, και αν μπορούμε αυτό να δώσουμε κάποιες οδηγίες σχετικά με τους αγνώστους οι οποίοι προσποιούμενοι εισέρχονται στα σπίτια. Και κυρίως πηγαίνουν σε ηλικιωμένα άτομα, οι επίδοξοι ληστές, και συμβουλεύουμε τους πολίτες να μην ανοίγουν την πόρτα σε οποιοδήποτε, εφόσον δεν γνωρίσουν την ταυτότητά του, δεν γνωρίσουν με ποιον έχουν να κάνουν, τον επισκέπτη δηλαδή. Νιώσουν επιμονή από τον επισκέπτη, να μην ανοίξουν και να ενημερώσουν αμέσως την αστυνομία στον αριθμό 100 και να συγκρατήσουν κάποια χαρακτηριστικά των δραστών.